Εμείς το θεωρούμε σαν δεύτερο μας σπίτι. Είμαστε αισιόδοξοι. Την αισιοδοξία την αντλήσαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ. Χωρίς το πρόγραμμα δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρουμε. Για την οικογένειά μου είναι μια οικογένεια το πρόγραμμα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι πραγματικά η οικογένεια? Είναι οι άνθρωποι της ή τα συναισθήματά μας μέσα σε αυτήν? Είναι οι δεσμοί αίματος ή οι δεσμοί ζωής? Οι άνθρωποι του Κεθέα Αριάδνη σε αυτά τα ερωτήματα έχουν απαντήσει από καιρό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η οικογένεια σε σχέση με το ότι διαμορφώνει μια ταυτότητα, σε σχέση με το ότι συνδράμει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, σε σχέση με το βοηθάει να αναπτύξει δεξιότητες που του επιτρέπουν να κατανοήσει τις δυσκολίες. Ήδη από την αρχή της λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, τα προγράμματα οικογένειας αποτέλεσαν βασικό πυλώνα στη μάχη κατά των εξαρτήσεων. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, υπάρχει απόγνωση, υπάρχει απελπισία που βιώνουν πάρα πολλές οικογένειες που έρχονται στο πρόγραμμα, αλλά υπάρχει και ελπίδα, υπάρχει προοπτική, υπάρχει η δυνατότητα να βγει και η οικογένεια, αλλά και το οικείο τους πρόσωπο από το δρόμο των ναρκωτικών. Είχαμε δείγματα, αλλά δυστυχώς νομίζαμε ότι δεν γίνονται στα δικά μας τα σπίτια, γίνονται μόνο στον διπλανόν. Δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα και να σκεφτούμε ότι πίσω από αυτή κρύβονταν ουσίες. Νιώσα ότι χρειάζομαι και τη δικιά τους βοήθεια. Αποφάσισε να έρθει στο πρόγραμμα και να δεχτεί τη βοήθεια που προσφέρει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Αριάδνης υποστηρίζει δωρεάν περίπου 550 μέλη οικογενειών στις μονάδες του σε μηνιαία βάση. Απευθύνοντας το πρόγραμμα, είτε κάποιος οικείος τους έχει έρθει, είτε όχι. Και αυτό το επισημαίνω γιατί πάρα πολλές φορές οι οικογένειες λένε ότι θα πρέπει πρώτα το οικείο τους πρόσωπο να αναζητήσει βοήθεια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο όμως. Ένα μικρό παιδί σαν ένα μωρό, όταν αρχίζει να μαθαίνει τα πρώτα του βήματα, από με τη βοήθεια των γονιών του, εκεί είναι πλάι του, το προσέχουν, ούτως ώστε και κάποια στιγμή, αν θα πέσει, είναι δίπλα και το σηκώνουν. Το ίδιο λοιπόν αισθάνομαι και εγώ προσωπικά εδώ πέρα. Στο πρόγραμμα βρήκαμε ζεστασιά από τους ανθρώπους του προγράμματος, από το πλαίσιο του προγράμματος, και από τις ομάδες που είναι άνθρωποι που έχουμε τον ίδιο προβληματισμό. Καταλάβαμε μέσα από το πρόγραμμα ότι το θέμα της χρήσης έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η κοινωνία η ίδια και όπως είναι το ίδιο το άτομο. Πόσο σημαντικό είναι για σένα η οικογένειά σου να γνωρίζει, να έχει πάρει τις κατευθυντήρες, να ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα? Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας από τους λόγους που δεν κατάφερα να ανταπεξέλθω σε δυσκολίες της ζωής στο παρελθόν είναι το γεγονός ότι δεν έβρισκα τρόπο σωστής επικοινωνίας, έκφρασης συναισθημάτων, κυρίως, όχι κυρίως, αλλά και μέσα στην οικογένεια. Πάρα πολλές φορές οι οικογένειες έρχονται εδώ πέρα και βρίσκονται σε μία απελπισία και σε απόγνωση. Εδώ νιώθουν ότι δεν είναι πλέον μόνοι τους. Εδώ νιώθουν ότι μπορούν να στηριχθούν σε άλλους ανθρώπους, να αισθανθούν ότι υπάρχει υποστήριξη, ότι υπάρχει κατανόηση, ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι κανένας δεν πρόκειται να τους επικρίνει για αυτό το οποίο περνάνε, ότι δεν θα νιώθουν ντροπή πια για αυτό το οποίο βιώνουν. Η πρώτη φορά που μπήκατε μέσα στο πρόγραμμα, στην πρώτη σας συνεδρία. Δεν ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν πάρα πολύ οδυνηρό, οι ενοχές, η ντροπή. Όμως γρήγορα αυτό άρχισε να απαλαίνει, επειδή βρέθηκαμε ανθρώπους που είχαν το ίδιο πρόβλημα. Είχαν τις ίδιες αγωνίες, είχαν τις ίδιες ενοχές. Όλοι ερχόμαστε και εγώ προσωπικά ήρθα κάπως διστακτικά, κάπως επιφυλακτικά. Στην πορεία λοιπόν είδα την πορεία πώς εξελίσσεται, η δουλειά που γίνεται μέσα στο πρόγραμμα και από εκεί και πέρα απαλλάχθηκα από όλα τα ταμπούκια, από όλα τα... Πιστεύεις ότι αν η οικογένειά σου δεν είχε έρθει στο πρόγραμμα, θα μπορούσε να σταθεί στο πλάι σου? Δεν θα είχε βοηθηθεί η οικογένειά μου σίγουρα και από εμένα πιστεύω ότι θα έλειπε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην προσπάθειά μου. Μόνη της μπορεί η οικογένεια? Όχι.
μόνη της δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει κανένας. Αυτό το λέω με το χέρι στην καρδιά. Χρειάζεται γνώσεις, χρειάζεται εμπειρία, χρειάζονται συμβουλές και όλα αυτά θα τα βρει εδώ στο ΚΕΘΕΑ. Αν κάποιος δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, αν ψάχνετε για μια πραγματική οικογένεια, καλέστε για μια συνάντηση στο 2810-256-935. Γιατί χωρίς οικογένεια, ο άνθρωπος μόνος του στον κόσμο δεν στέκει. Ο καθένας και όλοι μαζί. Ο καθένας και όλοι μαζί, βεβαίως.